Γεια σας, ελπίζω να περνάτε φανταστικά. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που μου το ζητήσατε εσείς σε ένα live που είχα κάνει στο Instagram πριν από κάποιες μέρες. Το βίντεο αυτό θα είναι αντίδραση σε skin και ρουτίνα άλλου ατόμου. Επιτέλους θα δούμε και ένα άλλο άτομο να μιλάει για το δέρμα του σε αυτό το κανάλι. Πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκε αυτό το βίντεο στην αρχική μου στο YouTube και λέω, εντάξει, είναι καρμικό, μου το ζήτησαν και τα παιδιά, εμφανίστηκε και αυτό. Βασικά δεν ήταν πολύ περίεργο που εμφανίστηκε, γιατί την Ευελίνα τη βλέπω συνέχεια και προφανώς μου αρέσουν και τα Korean προϊόντα, το έχετε δει στο κανάλι. Εάν δεν ξέρετε την Ευελίνα Νικόλιζα, θα σας αφήσω από κάτω το βίντεο της που θα σχολιάσω σήμερα και το κανάλι της, να πάτε να κάνετε subscribe. Δεν είναι beauty κανάλι, μου αρέσουν πολύ τα story time της, τα vlog της είναι καταπληκτικά, είναι φωνάρα και επειδή την ξέρω και πίσω από τις κάμερες, είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, οπότε καταλαβαίνετε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω το σημερινό βίντεο, θα είναι πολύ fun. Προφανώς αυτά τα βίντεο δεν είναι κάτι καινούριο στο YouTube, έχουν γίνει από πάρα πολλούς ξένους, κυρίως όμως υπάρχουν για celebrities, εδώ θα κάνουμε για Έλληνα YouTuber, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι έχουμε να κάνουμε τώρα, έτσι. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε? Όπως σας υποσχέθηκα, είμαι πίσω. Τι ήταν αυτό το έτσι? Τι μου συμβαίνει? Πολύ κορίτσι. Όπως σας υποσχέθηκα, είμαι πίσω εδώ στο κανάλι για ένα ακόμα βίντεο αυτή την εβδομάδα. Είμαι στο μπάνιο, όπως το βλέπετε. Στο μπάνιο των γονιών μου, γιατί στο δικό μου δεν χωράω και εγώ και η κάμερα. Οι δύο είμαστε πολύ. Αν πιστεύετε ότι θα σας αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε από τώρα like και subscribe. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτή την περίοδο με έχει πιάσει μια μανία με τα skincare και τα προϊόντα και τα μακιγιάζ και όλα αυτά όπως θα έχετε καταλάβει. Μιλούσα με μια φίλη μου που ζει στο εξωτερικό και μου έλεγε ότι έχει γίνει χαμός με τα 10 κορεάτικα βήματα για skincare. Μπήκα και το έψαξα, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο νομίζω εδώ και 2 με 3 χρόνια είναι πολύ στα πάνω του. Είναι το πώς περιποιούνται οι κορεάτισες το δέρμα τους. Φαίνονται τόσο νέες που μου έρχεται να κλάψω. Έχω εδώ πέρα κάποια από τα προϊόντα, κάποια τα έχω προσαρμόσει σε αυτά που είχα διότι δεν μπορούσα να ξοδέψω χρήματα για αυτό το πράγμα παραπάνω. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα πιάνουμε μαλλιά. Χριστέ μου, ντρέφομαι λίγο τώρα. Αυτό είναι καινούριο. Τι μου σημαίνει. Θα βγάλω τις βλεφαρίδες. Έχω να κάνω ένα disclaimer. Έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε να ξεβάφεται τύπου πέρσι. Κοιμόμουν βαμμένη, δεν έβαζα κρέμες. Τώρα παθαίνω κάτι σαν κρίση των 30 που πλησιάζουν απειλητικά. Δεν ξέρω και με έχει πιάσει μια μανία και τα κάνω όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτά που θα σας δείξω είναι πολλά. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνετε όλα αυτά τα βήματα. Θεωρώ ότι κάθε μία και ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το δέρμα του μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα. Για αρχή, πλένουμε χεράκια. Θα κάνουμε δουλειά με το πρόσωπο, οπότε καλό είναι να μην μεταφέρουμε μικρόβια. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας πριν να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν έχω πει στο κανάλι, γιατί το θεωρώ δεδομένο, αλλά κάποια πράγματα δεν είναι τόσο δεδομένο. Οπότε, ναι, πλένουμε τα χέρια μας πριν καθαρίσουμε το πρόσωπό μας. Πάρα πολύ βασικό. Ευχαριστώ, Ευελίνα. Επίσης, να πω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να μην πηγαίνουμε για ύπνο με το μακιγιάζ. Ευτυχώς που το σταμάτησε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μέσα στη μέρα. Λοιπόν, δεν ήταν πολύ έξυπνο να βάλω τέτοια μανίκια για να κάνω αυτό το βίντεο, διότι θα πέφτουν και θα λερώνονται, αλλά εδώ είμαστε για να τα ζήσουμε όλα αυτά. Το πρώτο από τα 10 βήματα είναι να ξεβάψουμε το πρόσωπό μας. Κανονικά λέει ότι πρέπει να ξεβαφτείς με ένα προϊόν το οποίο έχει σβάσει το λάδι. Εγώ χρησιμοποιώ The Northern Collection White Cleansing Butter από Natura Siberica, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Θα δείτε ότι έχω πάρα πολλά προϊόντα από Natura Siberica. Δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο, για την ακρίβεια έχω στείλει μήνυμα στην Natura Siberica γιατί ήθελα να τους πω πόσο πολύ μου άρεσαν τα προϊόντα τους και τέτοια, αλλά δεν μου απάντησαν καν. Οπότε δεν είναι χορηγούμενο ιδιαίτερα. Αν μας βλέπετε, απαντήστε μου καλέ. Είναι πάρα πολύ καλό το να χρησιμοποιούμε ένα προϊόν που έχει βάσει το λάδι για να λιώσει όλο το μακιγιάζ. Γιατί αν χρησιμοποιήσετε κάτι με βάση το νερό σαν πρώτο βήμα, δεν θα βγάλει όλο το μακιγιάζ. Είναι πολύ καλό να χρησιμοποιούμε ένα τέτοιο balm. Εμένα μου αρέσουν τα balm, το ξέρετε. Το έχω χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο της Natura Siberica και έχω να πω καλά λόγια, αλλά εμένα προσωπικά με πείραξε γιατί είχε άρωμα. Και νομίζω όταν το είχα δει ήταν στην τέταρτη θέση, οπότε ήταν μεγάλη περιεκτικότητα. Βέβαια σε πάρα πολύ κόσμο ξέρω ότι αρέσει, το λατρεύουνε και ναι, γιατί όχι.
Έχει μία σπάτουλα, αλλά δεν με βολεύει καθόλου. Οπότε με το χέρι μου, το οποίο μόλις το έχω κλείνει, θα βάλω μία γενναία ποσότητα στη μούρη μου. Και τρίβουμε! Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το ξεβαφτικό. Απλώς, αν θέλετε να το πάρετε, θα σιγουρευτείτε πρώτα ότι παίρνετε το σωστό, γιατί υπάρχει ένα άσπρο και ένα μαύρο. Το ένα είναι για μεικτές επιδερμίδες, το άλλο είναι για αξηρές. Δείτε ποιο ταιριάζει σε εσάς. Γιατί εγώ δεν είδα και πήρα λάθος. Με αυτή τη διαδικασία σπάμε όλο το μακιγιάζ. Επίσης, το πρόσωπό μας, γενικά για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, δεν τελειώνει εδώ. Τελειώνει κάπου εδώ. Τώρα εγώ θα κάνω μέχρι και λαιμό. Λοιπόν, τα λέει πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά όμως. Όντως αυτό το λευκό που χρησιμοποιεί είναι για πιο ξηρές επιδερμίδες, δηλαδή εγώ το χρησιμοποιούσα. Υπάρχει και ένα μαύρο που είναι για πιο λιπαρές. Το έχω δοκιμάσει και αυτό και όντως είναι για πιο λιπαρές επιδερμίδες. Και όντως όλος ο καθαρισμός και γενικά όλη η skin και ρουτίνα πρέπει να πηγαίνει μέχρι το στέρνο κάτω και να μην τελειώνει μόνο εδώ πέρα στο πρόσωπο. Συνέχεια ξεχνάμε το λαιμό και μπορεί να έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο ενυδατωμένο κτλ. Και ο λαιμός να είναι τελείως αφρόντιστος. Μπράβο, Ευελίνα, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λες ωραία. Θέλω να χρησιμοποιούμε τα ίδια μέχρι και στον ντεκολτέ. Χρειάζονται τα ίδια πράγματα. Έχω λερώσει την πλούζα μου, ακόμα δεν την έβαλα. Ένα clumsy βίντεο. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι στα χέρια μας και συνεχίζουμε το τρίψιμο. Θα δείτε ότι η σύσταση του αλλάζει και γίνεται λίγο σαν σαπουνάκι. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε τόσο τρίψιμο. Γενικά το κάνει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έντονα κτλ. Λίγο πιο σιγά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολύ ώρα τρίψιμο και με νερό. Αυτό το κάνεις σε στεγνό δέρμα. Ειδικά με τέτοια προϊόντα, είτε μπάλμ είτε λαδάκια, στεγνό δέρμα, χωρίς καθόλου νερό. Και απλά τρίβεις μέχρι να λιώσει το μακιγιάζ. Είναι να μην τρίβουμε τη μούρη μας σε πετσέτες, αλλά σε αυτά τα μαντιλάκια, τα οποία ξέρετε είναι αυτά τα κουτιά που βγάζει ένα μαντιλάκι τη φορά, πώς τα λένε. Είναι έτσι όλο σαντιγί, έχει από κάτω σοκολάτα, όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάρει. Στερνά όλα τα υγρά. Εγώ έχω χαρτί κουζίνας, γιατί δεν έχω μαντιλάκια. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Για να βγάλετε όλο αυτό το προϊόν το οποίο έχει συσσωρευτεί και το μακιγιάζ δηλαδή και το μπάλμ, θα χρησιμοποιήσετε ένα πετσετάκι το οποίο θα είναι βρεγμένο. Αυτό είναι το πιο βασικό σε αυτό το κομμάτι του skincare. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα αφήσει ένα film πάνω στην επιδερμίδα, δεν θα γίνει σωστά το ντεμακιγιάζ, οπότε θέλουμε το βρεγμένο πετσετάκι κάτω από τρεχούμενο νερό, έτσι λίγο χλιαρό, να το περάσουμε από όλο το πρόσωπο και να βγάλει τα πάντα. Δεν είναι απαραίτητα λάθος έτσι όπως το κάνει η Ευελίνα, αλλά επειδή κάποιες φορές μπορεί να έχουμε, ας πούμε, αδιάβροχο μακιγιάζ, αδιάβροχη μάσκαρα, μόνο αν το κάνουμε έτσι με το πετσετάκι θα φύγουν πραγματικά τα πάντα. Ειλικρινά το έχω δοκιμάσει με πάρα πολλούς τρόπους και με σκέτο νερό και με μαντιλάκια κτλ. Μόνο το βρεγμένο πετσετάκι, παιδιά, λειτουργεί και λειτουργεί άψογα. Απλά μην τρίβετε πάρα πολύ έντονα το δέρμα σας. Δηλαδή, όχι με μανία, πιο χαλαρά, δηλαδή πιο ήρεμα. Δεύτερο βήμα, λοιπόν, χρησιμοποιούμε άλλο ένα προϊόν καθαρισμού, γιατί το πιο σημαντικό είναι να καθαρίσει τελείως η επιδερμίδα μας. Εγώ έχω το Alcina Professional, το οποίο είναι ένα cleansing gel, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Απλώς το πρόβλημά μου είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Βάζουμε λίγο νερό στα χέρια μας και τρίβουμε, ώστε να μην χρειάζεται να τρίψουμε τόσο πολύ πάνω στο πρόσωπό μας. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε κάποιο καθαριστικό που να έχει ως βάση το νερό ως δεύτερο προϊόν καθαρισμού. Και τρίβουμε. Και ξεβγάζουμε. Λοιπόν, εδώ πάρα πολύ σωστά χρησιμοποιείς ένα προϊόν καθαρισμού, ένα κανονικό καθαριστικό προσώπου για να κάνει τον καθαρισμό της αφού είχε κάνει τον ντεμακιγιάζ. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό να χρησιμοποιούμε κάτι που θα έχει βάσει το νερό. Ναι, πάρα πολύ σωστά έβαλε λίγο νερό στα χέρια της μαζί με το προϊόν και έτριψε. Γενικά πάρα πολύ καλά. Το μόνο που δεν ξέρω είναι το προϊόν το ίδιο, δεν το έχω δοκιμάσει. Αυτό που λέει ότι μυρίζει πάρα πολύ έντονα δεν είναι πολύ θετικό, γιατί θέλουμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν άρωμα. Ξέρετε, εγώ αγαπώ τα πάρα πολύ απλά προϊόντα. Ό,τι πιο άοσμο και με λιγότερα συστατικά μέσα και ό,τι πιο απλό είναι πάρα πολύ καλό. Από ό,τι είδα, δεν έκανε πάρα πολύ αφρό το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο είναι πολύ θετικό. Ναι, αυτά. Γενικά πάρα πολύ καλά τα πάει. Πάλι ταμπονάρουμε με χαρτί και δεν τρίβουμε με πετσέτες. Σειρά έχει το τρίτο βήμα που είναι το scrub. Εγώ έχω ένα scrub πάλι από Natura Siberica. Σας είπα, θα παίξει πολύ Natura Siberica σε αυτό εδώ το βίντεο. Άμεση ανανέωση του δέρματος, κανονικές και ξηρές επιδερμίδες. Εγώ έχω μεικτή.
Αυτό το peeling με βάση το Manchurian Aurelia, μία dose sweet, AHA acids και βιταμίνη F, πυλιένει την επιδερμίδα, την καθιστά λίγα και απαλή. Όταν έχετε ξηρή επιδερμίδα, καλό είναι αυτό να το κάνετε τύπου μία φορά στις 10 μέρες. Δεν είναι αναγκαστικό να κάνετε όλα τα βήματα κάθε φορά. Είπαμε, κάνετε όσα χρειάζεται και όσα πιστεύετε ότι χρειάζεστε. Βρέχουμε τα χεράκια για να μην ξεράνουμε τη μούρη, τη διαλύσουμε. Απλώνουμε μια πολύ μικρή ποσότητα και κάνουμε απαλό μασάζ. Σχογολάει αυτό το πράγμα. Επίσης, αν είστε πολύ μικρές, μην τα κάνετε όλα. Δηλαδή, μην ταλαιπωρείτε τόσο πολύ το δέρμα σας. Όσες περνάτε κρίση ηλικίας σαν και εμένα, κάντε παραπάνω βήματα. Τρίβω και τα χείλη μου με αυτό, γιατί έχω δει ότι μου τα κάνει πολύ μαλακά. Και ξεβγάζουμε. Αν ήταν χορηγούμενο αυτό το βίντεο, θα ήταν χορηγούμενο από τη Softex. Έχει παίξει πολύ χαρτί, αλλά πολύ χαρτί. Λοιπόν, εγώ γενικά ξέρετε ότι δεν προτείνω τα scrub με κόκκους. Αν χρησιμοποιούσα κάτι σε αυτή τη φάση, θα ήταν κάποιο toner το οποίο θα είχε γλυκολικό ή θα είχε σαλικυλικό, γενικά κάτι με όξεα για να κάνει απολέπιση. Βέβαια, αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν θέλετε να κάνετε απολέπιση και αν έχετε ξηρή επιδερμίδα και αν έχετε λιπαρή, δεν πρέπει να είναι πάνω από 2 φορές την εβδομάδα. 3 φορές maximum θα έλεγα εγώ την εβδομάδα για απολέπιση. Αλλά αν έχετε ξηρή επιδερμίδα, όντως δεν χρειάζεστε παραπάνω από 1 φορά. Αλλά όχι με προϊόντα με κόκκους, με οξέα παιδιά ή με κάτι άλλο όπως ας πούμε ένζυμα, ενζυμική απολέπιση ή κάτι άλλο. Όχι με κόκκους, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, αν είστε μικρής ηλικίας, τύπου ας πούμε 15-18, θα έλεγα ότι ναι, μπορείτε να κάνετε απολέπιση με οξέα, αλλά πάρα πολύ ήπια, μικρές συγκεντρώσεις, δεν χρειάζεστε κάτι πάρα πολύ έντονο και όχι με μεγάλη συχνότητα, δηλαδή και 1 φορά στις 10 μέρες, κάπου εκεί θα είστε ok. Βήμα 4. Toner. Είχα σκοπό να κάνω κάτι άλλο με το toner, αλλά επειδή δεν πρόλαβα, πήγα και πήρα ένα της Fresiderm, AC Norm Normalizing Acne Prone Skin. Πρότεινα το φαρμακείο ότι για το δέρμα μου είναι καλό να πάρω αυτό. Έχω ακούσει ότι το καλύτερο toner είναι να βάλεις σε ένα μπουκαλάκι μισό νερό και μισό μυλόξιδο, βιολογικό όμως καλύτερα. Και επειδή δεν μπορώ να βρω πού στο καλό είναι το μαγαζί με τα βιολογικά εδώ κοντά στο σπίτι μου, απλά πήρα ένα, αλλά σκοπεύω να το δοκιμάσω το άλλο. Καταρχάς, μπείτε και διαβάστε, αν έχετε χρόνο, τα ωφέλη του μυλόξιδου. Κάνει πάρα πολύ καλό σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγκεκριμένη δοσολογία για συγκεκριμένες παθήσεις, οπότε καλύτερα μπείτε και ρίξτε του μια ματιά. Λοιπόν, εγώ αυτό με το μυλόξιδο δεν το ήξερα. Γενικά δεν είμαι πάρα πολύ fan του DIY και όλων αυτών των σπιτικών συνταγών για το δέρμα. Μπορεί να κάτσω να το ψάξω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν χρειάζεστε τόνερ, παιδιά. Και τα τόνερ είναι πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο. Δηλαδή, υπάρχουν τόνερ που είναι για απολέπιση, όπως σας είπα και πριν. Υπάρχουν και τόνερ που είναι για ενυδάτωση, υπάρχουν τόνερ που έχουν ρετινόλ, υπάρχουν 1 εκατομμύριο τόνερ. Δεν είναι τόσο συγκεκριμένος ο όρος όπως ήταν παλιά, που ας πούμε σου έλεγε πρέπει να κάνεις τον καθαρισμό σου, μετά να βάλεις το τόνερ των οτική λοσιών για να ρυθμίσεις το pH και μετά να προχωρήσεις τα άλλα βήματα. Τώρα είναι λίγο πιο ρευστός ο όρος, επειδή παίζουν πάρα πολλά συστατικά, οπότε δεν είναι κάτι απαραίτητο. Το προϊόν όμως που χρησιμοποιεί αυτή είναι για λιπαρές επιδερμίδες, δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορεί όμως να έχει μέσα σαλικυλικό οξύ και τα λοιπά, θα το ψάξω. Αλλά σας λέω, δεν χρειάζεται 100% το τόνερ σε καθημερινή βάση κιόλας. Θα το κάνω, έλα τώρα επειδή με τεμπέλα, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα που πήρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει αυτό. Μου πέσε μέσα στον καφέ μου. Περνάμε, είτε μποναριστά ή προς μία φορά. Ήτανε μια φορά μάτια μου. Απλώς, καλό είναι να μην περάσουμε από τα ίδια σημεία 2 και 3 φορές, γιατί μεταφέρουμε μικρόβια, όπως μου είπα στο φαρμακείο. Δηλαδή, μην κάνετε αυτό που μόλις έκανα τώρα εγώ. Το μπέρδεψα έτσι. Επίσης, ένας άλλος τρόπος να βάλεις το toner, μου είπαν ότι είναι να ρίξεις λίγο υγρό στα χέρια σου, να το κάνεις έτσι, για να μπει καλά στους πόρους και μετά απλώς περνάς με ένα βαμβάκι και παίρνεις την έξτρα ποσότητα που έχεις χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, έχω να πω ότι στο φαρμακείο δεν τις τα είπαν και τόσο σωστά. Δεν χρειάζεται να το περάσεις μόνο μία φορά. Αν το περάσεις και μία δεύτερη, δεν έγινε και κάτι. Λογικά το τόνερ που χρησιμοποιεί έχει μέσα και σαλικυλικό οξύ. Γι' αυτό μάλλον τις το είπανε. Εάν ήταν ενυδατικό το τόνερ, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Βήμα 5. Είναι το Essence ή αλλιώς ενυδατικό συμπίγνωμα. Αυτό εγώ δεν το είχα ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου μέχρι πάρα. Άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα με τα 10 βήματα και είναι κάτι λέει μεταξύ serum και toner.
Αν δεν ξέρετε τι είναι το serum ή τι είναι το toner, είστε κάτω από 20. Ή τα ξέρετε κι εσείς που είστε κάτω από 20, παιδιά, δεν ήξερα το Θεό μου, δεν ήξερα τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αυτό πήγα να το πάρω γιατί ήθελα να σας δείξω σωστά όλα τα βήματα και μου είπαν ότι έχει 40 ευρώ το πιο φτηνό και έφυγα με την όπισθεν από το φαρμακείο, έφυγα κλαίγοντας. Οπότε εγώ αυτό το βήμα θα το κάνω skip. Παρόλο που λένε ότι είναι πολύ σημαντικό, λυπάμαι, δεν μπορώ να διαθέσω τόσα χρήματα. Και θα πάω στο επόμενο βήμα που είναι το serum. Τι έκπληξη! Έχω πάλι ένα προϊόν της Natura Siberica. Σας είπα ότι αυτά τα έχω αγοράσει, έτσι δεν μου τα έχουν στείλει. Όχι ότι έχει σημασία, αλλά σας το λέω. Λοιπόν, το Essence όντως είναι κάτι ανάμεσα σε toner και σε serum. Θα έλεγα είναι περισσότερο προς το toner, αλλά παιδιά δεν είναι απαραίτητο. Οι Κορεάτες το βάζουν σαν βήμα απαραίτητο για αυτούς, αλλά δεν είναι κάτι απαραίτητο. Το Essence αυτό που κάνει είναι να δίνει μία επιπλέον, ας πούμε, ενυδάτωση στο δέρμα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάτι από τα δύο, είτε toner είτε Essence, επιλέξτε ένα από τα δύο. Δεν χρειάζεται να τα βάζετε και τα δύο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορείς να βρεις και Essence σε πολύ πιο οικονομικές τιμές. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν ξέρω τι παίζει, γιατί εγώ τα παίρνω από το εξωτερικό, κυρίως από κορεάτικα brands που είναι και έτσι πιο εξειδικευμένα, αλλά τα αγαπημένα μου είναι και γύρω στα 10 ευρώ, 12 κάπου εκεί κάνουν, σας τα έχω δείξει κιόλας. Natura Siberica Cosmetics Fodiola Rosea Face Serum. Σαν από Harry Potter κάτι την ακούσετε αυτό. Όντως. Αυτό είναι. Αυτό φαίνεται ότι είναι πολύ για serum, αλλά δεν είναι παιδιά, αυτό δείτε τώρα. Και τοποθετώ με κυκλικές κινήσεις. Μην ξεχνάτε το λαιμό, θα τσαντιστώ. Τέλεια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σέρουμ δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω ακουστά βασικά, δεν ξέρω τι κάνει. Αλλά και το σέρουμ είναι ένα βήμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο. Εκτός και αν θέλετε να βάλετε κάποιο συστατικό το οποίο είναι έτσι σε μεγάλη περιεκτικότητα. Ας πούμε θέλετε να βάλετε κάτι σε ρετινόλ. Το σέρουμ βέβαια μπορεί να είναι και κάτι ενυδατικό όπως γυαλουρονικό οξύ. Δεν ξέρω σας λέω πάλι τι είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Αλλά σαν βήματα τα έχει κάνει πάρα πολύ σωστά με αυτή τη σειρά που τα έχει βάλει. Και πραγματικά ναι, το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Αρχίζουν τα πανηγύρια. Εδώ πρέπει να βάλουμε μία sheet mask. Sheet mask. Super moisturizing mask. Κοιτάξτε, μπορείτε να πάρετε όποια μάσκα θέλετε. Spoken! Εγώ βρήκα αυτή στο φαρμακείο, οπότε την πήρα. Είναι της Filorga. Η συγκεκριμένη. Σε αυτό το βήμα λοιπόν πρέπει να βάλουμε μία μάσκα η οποία να κάνει στον καθένα ό,τι χρειάζεται το δέρμα του, η οποία όμως να είναι μάσκα με πανί, πώς το λένε. Υφασμάτινη. Άνοιξε καταραμένη. Σας είπα ότι δεν έχω ξαναβάλει τέτοιο. Έχει δύο μέσα. Α, όχι, είναι μαζί. Μου είναι μικρή, δεν μου κάνει. Μου είναι μικρή και η μάσκα. Κοιτάξτε τα μάτια. Και περιμένουμε 15 με 20 λεπτά. Μεταλείπεις εγώ να σας πω ότι τόση ώρα τη φοράω λάθος. Έπρεπε να αφαιρέσω λέει το κομμάτι αυτό. Και έλεγα όντως κάτι πρέπει να έχει κάνει λάθος. Δεν μιλάτε κι εσείς, sorry. Δεν μιλάτε. Πάμε πάλι. Τώρα πάει. Καλύτερα. Ποτέ δεν θα δείτε ότι την έβαλα ανάποδα. Θα το κόψω στο μοντάζ. Λοιπόν, τα 20 λεπτά πέρασαν, οπότε πάμε να βγάλουμε τη μάσκα. Νομίζω ότι τώρα θα τη βγάλω και θα έχω άλλη μούρη. Όχι. Διάβασα ότι το συχνότερο λάθος που κάνουμε είναι ότι μετά ξεπλένουμε τη μούρη μας. Το πρόσωπό μας δεν το ξεπλένουμε μετά από τη sheet mask. Και ό,τι υγρό έχει μείνει εδώ πέρα στο χαρτάκι, το βγάζουμε πάνω στο χέρι μας. Πώς δεν είπανε. Πιέστηκα καταλαβαίνω. Και κάνουμε μασάζ στο πρόσωπο και στο λαιμό και το αφήνουμε να στεγνώσει και να μπει καλά μέσα στο δέρμα. Κολλάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά, βάζουμε μία μάσκα και πάλι δεν είναι απαραίτητο αυτό το βήμα, γιατί είναι απλά μία μάσκα η οποία μπορεί να σας κάνει ενυδάτωση. Αυτό που θα μείνει μέσα στη μάσκα το βάζουμε και στο πρόσωπο και στο λαιμό και στο στέρνο. Εγώ θα σας έλεγα και εδώ στα χέρια, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και μόλις περάσει λίγη ωρίτσα, προχωράμε στην κρέμα των ματιών. Θα σας εκπλήξω. Έχω μία κρέμα από την Natura Siberica. Πακέτα τρώω ένα μήνα. Λύσαξα με την Natura Siberica. 1001 Arctic Roses Eye Cream. Imperial Caviar. Φυσικά και κολλάνε τα χέρια μου και δεν μπορώ να το ανοίξω. Και απλώνουμε.
δεν το κάνουμε με δύναμη. Γενικά συμπεριφερόμαστε με αγάπη και στοργή στο δέρμα, εντάξει, ειδικά γύρω από τα μάτια. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Σε αυτό το βήμα μπαίνει η κρέμα ματιών, δηλαδή μπαίνει πριν από την ενυδατική προσώπου. Αυτή που έβαλε δεν την ξέρω, δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά αυτό που θα έλεγα είναι, επειδή είναι σε αυτό το σέρουμ, σε αυτή τη συσκευασία σέρουμ, να μην την ακουμπάτε στο δέρμα σας όταν πάτε και βάζετε ένα τέτοιο προϊόν. Ξέρω ότι το έχετε δει πάρα πολύ από το Instagram και από το YouTube γενικά, αλλά οι περισσότεροι που το κάνουν αυτό είναι για να το δείξουν ουσιαστικά και δεν το χρησιμοποιούν έτσι στην καθημερινότητά τους. Έχετε δει, ας πούμε, που τα βάζουν κάπως έτσι και τα λοιπά. Και εγώ το έκανα αυτό το λάθος. Και αυτό το έκανα κυρίως γιατί το έβλεπα από άλλους, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να κουμπάει τίποτα αυτό το πράγμα, αυτή η συσκευασία που υπάρχει, γιατί θα γεμίσει βακτήρια και δεν το θέλουμε. Και πάρα πολύ σωστά έβαλε την κρέμα ματιών με αυτά εδώ πέρα τα δάχτυλα, με πάρα πολύ απαλές κινήσεις. Θα έλεγα πιο πολύ ταμποναριστά να τα βάζετε τα προϊόντα στην περιοχή των ματιών, παρά να τρίβετε την περιοχή, αλλά και πάλι πάρα πολύ απαλά, πάρα πολύ μαλακά. Πολύ σωστά τα έχει κάνει μέχρι στιγμής. Και μόλις βάλουμε και την κρέμα ματιών, πάμε στο ένα το βήμα που είναι η ενυδατική. Εγώ για ενυδατική αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ μία κρέμα που την είχα κάνει giveaway και στο Instagram. Ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ ουσιαστικά πριν την κάνω giveaway, γιατί ήθελα να τη δοκιμάσω, μην σας δώσω και καμιά πατάτα. Είναι από την εταιρεία BB&H. Θα σας αφήσω πληροφορίες από κάτω. Κρέμα προσώπου μεγάλα γαϊδάρας. Γελάτε. Θα σας αφήσω από κάτω στην περιγραφή για να τη δείτε. Okay. Όπως βλέπετε, την έχω διαλύσει, τελειώνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κρέμα. Νομίζω ότι θα την ξαναπάρω, νομίζω ότι θα συνεχίσω με αυτή. Πού δεν έβαλα, παρατηρήσατε. Στο λαιμό δεν έβαλα. Βάζω και εδώ. Και στον ντεκολλητέ κανονικά, μέχρι εδώ. Λοιπόν, εγώ αυτή την κρέμα δεν την έχω χρησιμοποιήσει και γενικά δεν έχω χρησιμοποιήσει, νομίζω, προϊόντα μεγάλα γαϊδάρας. Δεν το ξέρω, μπορεί να το ψάξω, αλλά αυτό που δεν μου άρεσε στο συγκεκριμένο προϊόν και ξέρω ότι δεν αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, είναι ότι είναι σε βαζάκι και πρέπει να βάλεις το δάχτυλό σου μέσα. Εντάξει, εγώ χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο πινέλο που είναι για skincare από την Sigma για να πάρω τέτοια προϊόντα σε βαζάκι. Αλλά δεν προτείνω να τα αγοράζετε. Καλύτερα να είναι αεροστογός κλειστά και ναι, αυτό. Σχετικά με τη σειρά των προϊόντων τα πάει πάρα πολύ καλά. Τα δύο πιο βασικά βήματα που έχει κάνει στη βραδινή ρουτίνα είναι ο καθαρισμός, double cleansing μαζί με τον ντεμακιγιάζ, και η ενυδάτωση, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το δέκατο βήμα και τελευταίο σε αυτή την υπόθεση είναι, αν είναι πρωί βάζουμε την αντιλιακή μας πάνω από αυτό που κάναμε, και αν είναι βράδυ βάζουμε μια μάσκα νυχτός, η οποία διατηρεί κάπως την υγρασία στο δέρμα. Επειδή δεν έχω δοκιμάσει και δεν έχω βάλει ποτέ κάτι τέτοιο, δεν θα σας προτείνω κάποια. Αν έχετε δοκιμάσει παρόλα αυτά εσείς, πείτε μου τη γνώμη σας. Επίσης, για τη μάσκα νυχτός, είδα που έλεγαν ότι καλό είναι να μην τη βάζουμε κάθε μέρα, γιατί το δέρμα συνηθίζει και μετά είναι ξηρό και ζητάει συνέχεια. Οπότε, δύο φορές την εβδομάδα πιστεύω είναι καλά. Γενικότερα, όπως σας ξαναείπα και πριν, όσα βήματα πιστεύετε ότι είναι περιττά για το δικό σας δέρμα και για την ηλικία σας, τα κάνετε skip. Όλα αυτά δεν τα κάνω κάθε μέρα, γιατί δεν έχω όλη μέρα για να βάζω κρέμες, όπως φαντάζομαι ούτε εσείς. Προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα μια περιποίηση. Ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Μετά μπορείς να βάλεις μια κρέμα μάσκα νυχτός, η οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι μια κρέμα ενυδατική, απλά είναι πιο πλούσια. Και ναι, μπορείς να τη βάλεις αυτή για να διατηρήσει έτσι περισσότερο την ενυδάτωση. Δεν είναι απαραίτητο βήμα, ούτε εγώ τη βάζω την κρέμα νυχτός, τη μάσκα νυχτός αυτή, ποτέ βασικά. Βάζω απλά μια πιο πλούσια ενυδατική κρέμα και έχω πολύ ξηρό δέρμα εγώ, παιδιά, οπότε ναι, δεν είναι απαραίτητο. Οι Κορεάτες όμως το θεωρούν έτσι καλό σαν βήμα. Κάποια δεν τα κάνω κάθε μέρα, όπως είναι το scrub, όπως είναι το essence που δεν το έχω κιόλας, και τη μάσκα που έβαλα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ωραία ήταν, αν δεν την είχα βάλει και ανάποδα, δηλαδή θα είχα μεγάλη επιτυχία, φαντάζομαι. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας τα εξήγησα αναλυτικά. Να φανταστείτε, είδα αμερικάνικα βιντεάκια, είδα βιντεάκια από άλλες χώρες, είδα κατά λάθος και κορεάτικα βιντεάκια. Τέλος πάντων. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη ή μπορεί και λίγο πιο νωρίς θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να σας ξαναπώ ότι δεν είμαι κάποια με βαθιά γνώση πάνω στα προϊόντα περιποίησης. Τώρα τα μαθαίνω. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που χρησιμοποιώ. Αν διαφωνείτε με κάτι μπορείτε να μου το γράψετε από κάτω. Και αυτά. Τα λέμε. Σας αγαπώ. Λοιπόν. Τελείωσε το βίντεο. Έχω να πω ότι τα λέει πάρα πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε
τόσα προϊόντα σε καθημερινή βάση, ό,τι χρειάζεται το δέρμα σας. Και το δέρμα σας χρειάζεται πολύ βασικά πράγματα, καθαρισμό, ενυδάτωση και μερικές φορές την εβδομάδα και τα επιπλέον που μπορεί να είναι απολέπιση, κάτι σε λάμψη, καμία μάσκα κτλ. Όσον αφορά το βίντεο, τα έχει κάνει τέλεια, τα έχει κάνει σούπερ, ακόμα και αν δεν είναι beauty, ας πούμε, δεν ασχολείται και δεν είχε ασχοληθεί ποτέ από ό,τι είπε κιόλας. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το είδα αυτό το βίντεο, μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πολύ fun. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Εάν θέλετε να αντιδράσω και σε άλλα τέτοια βίντεο, πείτε το μου κάτω στα σχόλια και πείτε μου και τα βίντεο που θέλετε να αντιδράσω. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!